Το σημερινό μας θέμα είναι και πάλι η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υποτίθεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένα περίεργο είδος ηλιθίων που από τη μία είχαν κάνει γιγάντιες ανακαλύψεις στην ψυχολογία, στο σύμπαν, στα μαθηματικά, στην ιατρική, σε οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα ήταν αρκετά ηλίθιοι ώστε να πιστεύουν στο ότι ο Δίας πέταγε κεραυνούς και διάφορα άλλα τέτοια της μυθολογίας. Αλλά τέλος πάντων θα μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτό το θέμα απλά και μόνο αναφέροντας το μηχανισμό των αδικηθήρων. Είναι ένας καταπληκτικός μηχανισμός. Το ξέρουν όλοι και όλοι κάνουν το κορόιδο όσον αφορά το πώς κατασκευάστηκε και το ποιος σκαρφίστηκε αυτό το τέρας μηχανικής και πώς κατάφερε να το φτιάξει χωρίς να έχει λίμες, τόρνους και λοιπά εργαλεία που έχουμε μόνο εμείς σήμερα, ενώ υποτίθεται οι αρχαίοι δεν είχαν. Το θέμα θα μπορούσε επίσης να λήξει και μόνο με μια τρομερή εγχείρηση που αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, η οποία περίπου συνέβη την ίδια εποχή που υποτίθεται ότι είχε δημιουργηθεί και ο αστρολάβος των αντικειθήρων. Ένας γιατρός έχει κάνει μια εγχείρηση η οποία για να επιτύχει προϋποθέτει ύπαρξη ισχυρών αντιβιωτικών, ισχυρών παυσίπονων, τρόπον με τον οποίο έπρεπε να κοιμήσει κανείς τον ασθενή για να μπορέσει να επιτύχει αυτή την εγχείρηση και φυσικά λεπτεπίλεπτα εργαλεία χειρουργικά τα οποία υποτίθεται δεν είχαν τότε. Και ούτε αυτό βέβαια έχει σημασία, γιατί οι διάφοροι που αρνούνται το θέμα θα βρουν διάφορες χασές δικαιολογίες. Αν θέλετε διαβάστε αυτή την ανάρτηση, οι επιστήμοι που μας κρύβουν, απίστευτη εγχείρηση. Και πάμε τώρα στο κύριο θέμα μας. Υποθέτω ότι έχετε ακουστά ότι κάπου υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Ερέτρια. Το μέρος αυτό, ως συνήθως, έχει και ένα αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο φυσικά ελάχιστοι κάνουν τον κόπο να επισκεφθούν. Προτιμάνε να επισκέπτονται τα μπαράκια και να πίνουν μπόμπες ή να πηγαίνουν στα διάφορα ταχυφαγεία και να τρώνε προκάτω αμερικάνικα φαγητά. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ευχάριστο. Εάν όμως πάνε στο αρχαιολογικό μουσείο, αν πάτε εσείς στο αρχαιολογικό μουσείο της Ερέτριας και στον εξωτερικό χώρο με τα αρχαία, ο οποίος είναι τεράστιος, περίπου να σας δείξουμε το χάρτη, περίπου είναι αυτή εδώ η περιοχή, αυτή η περιοχή όλη, είναι ένας τεράστιος ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος. Ακόμα και κάποια σπίτια σε αυτό το σημείο, ίσως και αλλού, είναι φτιαγμένα πάνω στον αρχαιολογικό χώρο. Και ο λόγος της επίσκεψής μου εκεί ήταν μία πολύ συγκεκριμένη πέτρα, την οποία είχα δει την προηγούμενη φορά που είχα πάει, αλλά είμαι αρκετά ηλίθιος για να πετάξω τη φωτογραφία και έτσι τώρα δεν έχω πια απόδειξη για αυτό, εκτός από το λόγο μου, ο οποίος φυσικά δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Δεν είμαι ούτε διάσημο σεφ, ούτε έχω κερδίσει στο Voice ή στα άλλα διάσημα τηλεπαιχνίδια. Τέλος πάντων, αν πάτε στον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας, καταρχάς στο μουσείο της, θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα και ειδικά ο αρχαιολογικός χώρος θα σας αποζημιώσει με αυτό το μοσαϊκό και διάφορα άλλα.
με κατασκευές αρχαίων, όπως είναι αυτή η σωλήνα ήρευσης ή αποχέτευσης, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και πριν συνεχίσουμε, να σας συστήσω και μερικούς πάπου προς πάπου αιρετρείς, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή και περιμένουν τους τουρίστες να τους γνωρίσουν. Επανέρχομαι λοιπόν στο κύριο θέμα μου. Στον αρχαιολογικό χώρο, το βλέπετε λίγο μεγεθυμένο, σε αυτό το σημείο, λίγο πάνω από το Ηρώον, υπάρχει ένα εμφανώς αρχαιότερο από την υπόλοιπη πόλη αρχαίο κτίριο, το οποίο, το βλέπετε εδώ, είναι αυτό το πραγματάκι. Είναι κατασκευασμένο από κόκκινο βράχο, ένα περίεργο κόκκινο βράχο, λόγω προϊούσης τεράστιας εξυπνάδας που έχω, η οποία μέρα με τη μέρα αυξάνεται, κατάφερα και ξέχασα πως λέγεται αυτό το σημείο, παρόλο που το είχα δει στο χάρτη. Δεν πειράζει, αν πάτε θα το δείτε εσείς. Και πριν συνεχίσω να πω ότι το σημείο αυτό, στο σημείο αυτό περνάει ένας ξεροπόταμος, διασχίζει την πόλη. Η πόλη ήταν κατασκευασμένη μέσα σε κοιλάδα. Να σας δείξω και την κοιλάδα. Αυτή είναι η κοιλάδα που κατεβαίνει προς τα κάτω. Μία τυπική ελληνική πόλη, είναι χτισμένη πάντα σε τέτοια σημεία για να μπορεί να περνάει από μέσα ο χείμερος της βροχής. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά με την αρχαία ελληνική πόλη. Θα σας την δείξω και αυτήν. Ο κύριος λόγος για τον οποίο πήγα και πάλι εκεί είναι μία πέτρα η οποία βρίσκεται ή μάλλον βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες φωτογραφίες για να μπορέσετε να δείτε καλύτερα. Η Ερέτρια είναι η αρχαία πόλη της Ερέτριας, ήταν χτισμένη πάνω σε ένα πάνω στο ρέμα, στο ξεροπόταμο που ερχόταν από το βουνό. Φυσικά οι αρχαίοι Ερετρίες ήταν πολύ πιο ξύπνοι από τους σημερινούς Έλληνες. Κατασκεύασαν ένα τεράστιο αποχετευτικό δίκτυο με αρκετά μεγάλη έναν αρκετά μεγάλο αγωγό σύραγγα. Τον βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο, σώζεται ένα κομμάτι του. Από εκεί περνούσαν τα νερά και δεν έπνιγαν την πόλη, οπότε οι αρχαίοι δεν είχαν ανάγκη να φωνάζουν στην εκάστοτε κυβέρνηση ότι θέλουν αποζημίωση, επειδή πήγαν και έχτισαν απάνω στο ρέμα. Η πόλη όλη είναι κατασκευασμένη με το γνωστό τρόπο, μεγάλες ορθογώνιες πέτρες σαν αυτήν εδώ. Σε άλλα σημεία είναι και άλλες πέτρες λιγότερο ορθογώνιες, λιγότερο κατεργασμένες. Αυτό εδώ πρέπει να είναι κάποια είσοδος. Και οι πέτρες έχουν χτιστεί με τη γνωστή μέθοδο των κυκλόπιων τείχων. Αυτά τα κυκλόπια τείχη υπάρχουν παντού στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Αυτές τις τεράστιες πέτρες, οι συγκεκριμένες είναι από το παλαιό καστρό του Άργους. Αυτές οι τεράστιες πέτρες υποτίθεται ότι πελεκήθηκαν από απολύτιστα άτομα που μόλις είχαν βγει από τις σπηλιές, που είχαν υποτυπωδώσει υποτυπώδη εργαλεία, ανάθεμα αν είχαν ακόμα και χαλκό στα χέρια τους, είχαν πέτρινα εργαλεία, άντε λίγο χαλκό. Πολύ πολύ αργότερα είχαν και μαλακό σίδηρο. Οι αρχαίοι Έλληνες απαγορεύεται να είχαν ατσάλι, παρά την εμφανή χρήση του ατσαλιού σε διάφορες περιόδους. Και επειδή οι Ερετρίες δεν είχαν πολύ μεγάλες πέτρες στην περιοχή τους, χρησιμοποιούσαν λίγο μικρότερους ογκόλυβους, αυτός είναι περίπου του ενός μέτρου μήκος ίσως, και τους πελεκούσαν υποτίθεται υπογωνία, ούτως ώστε να δένει
ο ένας ογκόλυθος με τον άλλον και να μην μετακινούνται στους σεισμούς. Όλη η πόλη έχει τέτοια δείγματα, περίτεχνα κομμένες πέτρες σε διάφορα σχήματα. Υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται με το καλέμια. Παντού είναι εμφανής αυτή η μέθοδος κατεργασίας. Πολλές μικρές πέτρες κομμένες σε διάφορες γωνίες για να ταιριάζουν ακριβώς με τις διπλανές. Κοιτάτε τι γίνεται εδώ. 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 Άλλες λεπτομέρειες, μεγάλες πέτρες και δίπλα τους πολύ μικρότερες, ντανιασμένες έτσι ώστε να δένουν μεταξύ τους. Αυτή εδώ η πέτρα, όπως βλέπετε, έκατσε κάποιος αρχαίος και κοπάναγε με τις ώρες με ένα υποτυπώδες καλέμι για να μπορέσει να κάνει αυτό. Υποτίθεται ότι είχε ένα καλέμι, αρκετά καλά τα κατάφερε. Είναι μία μέθοδος πανάκριβη ακόμα και σήμερα και πουθενά δεν θα δείτε να κάνουν τέτοιες κατασκευές σήμερα που έχουμε και εργαλεία και μπορούμε να τα κάνουμε πολύ ευκολότερα. Οι πέτρες είναι δεμένες μεταξύ τους. Εδώ βλέπετε το αρχαίο εκείνο κτίριο, το οποίο ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντός μου. Πόσο περίτεχνη η οικοδόμηση έχει. Οι πέτρες είναι σαν μπριόνια, τοποθετημένες η μία με την άλλη, σε τελείως περίεργη, με τελείως περίεργες μορφές. Κοιτάξτε, ας πούμε, αυτήν εδώ την πέτρα, πώς είναι φτιαγμένη. Κοιτάτε τις διπλανές. Αν πάτε στο μέρος θα δείτε πολύ καλύτερα τι συνέβαινε. Και εδώ είναι η γωνία του ίδιου κτηρίου. Βλέπετε πάλι αυτού του είδους τις πέτρες, ντανιασμένες ώστε να μην κουνάνε με τίποτα από το σεισμό. Μεγάλα κοτρόνια, κομμένα σε ωραίες ευθείες. Κομμένα, όχι πελεκημένα. Βλέπετε εδώ τις πέτρες οι οποίες είναι αδύνατον να κουνήσουν από το σεισμό. Γι' αυτό και ήταν τοποθετημένες προφανώς σαν θεμέλια. Και ερχόμαστε στην κύρια πέτρα του ενδιαφέροντός μου, η οποία δυστυχώς λείπει και για την οποία δυστυχώς πέταξα τη μοναδική φωτογραφία που είχα βγάλει πριν 2 χρόνια. Με κάποιο τρόπο κατάφερα την πέταξα, μπράβο μου. Έτσι το μόνο που μένει για να σας πείσω ότι υπήρχε αυτή η πέτρα είναι η προσωπική μου μαρτυρία, η οποία, όπως είπα, πάλι δεν αξίζει και τόσο. Η πέτρα που με ενδιέφερε βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Είχε αυτό το σχήμα, όπως το βλέπετε εδώ ζωγραφισμένο, και από την όψη της ένωσης φαινόταν καθαρά ότι αυτό το κομμάτι της πέτρας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο, ήταν ενιαίο με αυτό το κομμάτι της πέτρας, το οποίο τώρα έχει χαθεί, και είχε αυτή τη μορφή. Αυτή η πέτρα ήταν αρκετά μικρή και αρκετά ελαφριά, ζύγιζε περίπου 2-3 κιλά, όχι παραπάνω, 4, τη σήκωσα με άνεση με το αριστερό χέρι και την έβγαλα φωτογραφία, και για να δείτε το μέγεθος που έχει η πέτρα, σας λέω ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο που είναι το χεράκι, η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ είναι γύρω στους 10 πόντους. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Αυτό είναι το χέρι μου. Αυτό είναι το σημείο το οποίο σας έδειχνα πριν. Μπορείτε να κρίνετε το μέγεθος από τα δάκτυλα και το χέρι. Και επανερχόμενος στην προηγούμενη φωτογραφία, έχουμε αυτή την πέτρα, αυτή την περίπλοκη πέτρα με μήκος
περίπου ένα μέτρο από εδώ μέχρι εδώ, με τόσες ορθές γωνίες, με τόσες, ίσια κομμένες γωνίες. Μπορείτε να δείτε εδώ την πέτρα πως είναι, που δεν είναι καλυμμένη από το σχήμα που έχω φτιάξει. Πολύ ωραία κομμένες γωνίες, και υποτίθεται ότι αυτή η πέτρα τώρα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά λεπτή ώστε να μπορέσει να σπάσει πανεύκολα, κατασκευάστηκε με ένα καλέμι, υποτυπώδες, πιθανόν από μάλακο σίδηρο ή από σκληρό μπρούτζο, και ο τεχνίτης έκατσε μέρες και μέρες για να μπορέσει να σκαλίσει αυτό το πράγμα, και όχι, δεν είχε κάποιο είδους πριόνι με το οποίο έκοψε τσάκα τσάκα την πέτρα για να την τοποθετήσει στη θέση της. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ εμφανές σημάδι αρχαίας μηχανολογίας και τεχνολογίας, και υποθέτω ότι αν είσαστε λίγο προσεκτικοί θα μπορέσετε να βρείτε παρόμοια πράγματα και σε άλλους αρχαιολογικούς.